Πάμε τώρα να δούμε πώς εμείς μπορούμε να βάλουμε τους μαθητές μας μέσα σε αυτή τη λογική. Οι μαθητές μας σαφώς δεν μπορούν να γίνουν επιμελητές ψηφιακών αρχείων. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Οι μαθητές μας θα πρέπει όμως να μάθουν να διαλέγουν αρχεία, διότι πλέον οποιαδήποτε περιήγηση μέσα στο διαδίκτυο θα τους δώσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πληροφοριών και πρέπει να μάθουν να το διαλέγουν. Έτσι, με κάποιες διαδικασίες, μια πρώτη φάση είναι αυτή που λέω εδώ πέρα, δηλαδή να τους δώσουμε μια εργασία, να τους βάλουμε να ψάξουν, αλλά ο στόχος να μην είναι στο να μας δώσουν την εργασία, η οποία μπορεί να είναι copy-paste, ως συνήθως. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να μας πούν γιατί διάλεξαν αυτή την ιστοσελίδα που βρήκανε. Εκεί είναι ο στόχος. Δηλαδή, πήγες και το βρήκες εκεί. Ωραία. Γιατί. Πες μου γιατί το πήγες και δεν πήγες σε μία άλλη. Και αυτό το πράγμα να συζητηθεί μέσα στην τάξη, ώστε όλα τα παιδιά να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται. Αυτό εδώ πέρα είναι σε τοπικό επίπεδο. Προχωρώντας παραπέρα στην ίδια λογική, είναι να τους βάλουμε να κάνουν μια εργασία με στόχο την ανάπτυξη στο διαδίκτυο. Εδώ τι γίνεται. Το κοινό δεν είναι οι 5-10 φίλοι της τάξης, μιλάμε πλέον για τον κόσμο. Άρα το επίπεδο ευθύνης ανεβαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, με την ίδια λογική το ξαναλέω, τους βάζουμε να ψάξουν και τους βάζουμε να βρουν λέξεις κλειδιά. Στο στήσιμο της εργασίας, δηλαδή να εντοπίσουν οι ίδιοι ποιο είναι εκείνο το σημαντικό μέρος που πρέπει να μιλήσουν και να βάλουν το keyword, τη λέξη κλειδί, η οποία θα τους βοηθήσει στην πορεία να προχωρήσουν παραπέρα. Και κάτι πολύ σημαντικό, να φτιάξουν περίληψη, να κάνουν abstract. Να φτιάξουν μια περίληψη η οποία θα συνοδεύει αυτό το αρχείο, οπότε όποιος το ανακαλέσει, σε 5 γραμμές θα καταλάβει τι περιέχει. Να μάθουν δηλαδή να επεξεργάζονται πλέον τα αρχεία τους με μια προοπτική που να φύγουν από τα χέρια τους και να πάνε παρά έξω. Πώς μπορούμε να το κάνουμε? Αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Η μόνη λύση, το παράκα να σας είπα εδώ το τεπικό δάχτυλο, η μόνη λύση είναι το κυνήγι του θησαυρού. Δηλαδή, μια ιδέα δικιά μου, έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι είναι και αυτή. Τι σημαίνει? Τους δίνουμε ένα ερώτημα. Τους λέμε, ψάξτε, βρείτε την απάντηση. Με το που θα δώσετε την απάντηση, θα πάρετε την επόμενη πληροφορία. Έτσι, θα προχωρήσουν. Η περιήγηση δεν θα είναι ελεύθερη. Το σχολίασε και μια συνάρχος νωρίτερα ότι τους αφήνουμε μόνους τους, δεν δίνει πάντα τα αποτελέσματα που θέλει η ελεύθερη περιήγηση στο διαδίκτυο. Ναι, τους κάνουμε εμείς βήμα-βήμα για να μας φέρουν την πληροφορία που θέλουν. Με το που καταθέτουν την απάντηση, παίρνουν το επόμενο ζητούμενο και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν αυτό το οποίο θέλουν. Να κινούνται στο διαδίκτυο με κριτική σκέψη. Να βρίσκουν, να ανακαλύπτουν, να επιλέγουν, να επεξεργάζονται και να δημιουργούν. Σύμφωνοι. Είναι μια ιδέα την οποία θα μπορούσαν, ας το πούμε έτσι, να τη χρησιμοποιήσουμε, το ξαναλέω, για να μάθουν κάποιες βασικές δεξιότητες. Κλείνοντας, να κάνουμε έτσι μια συνόψιση για να δούμε τι γίνεται. Από ό,τι καταλάβατε, με τόσο υλικό που παράγεται καθημερινά στο διαδίκτυο, η επιμέλεια ψηφιακού υλικού είναι απαραίτητη. Δηλαδή, πλέον πρέπει να διαλέγουμε τι διαβάσουμε. Σύμφωνοι. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε κάτι που να είναι κτήμα ολονών, θα πρέπει να φροντίσουμε. Θα πρέπει να γίνει ένας διεθνής οργανισμός να ορίσει αυτά τα στάνταρτ και θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουν στη δημιουργία του νέου ψηφιακού υλικού θα πρέπει να φροντίσουν να είναι σύμφωνα τα έργα τους, τα αρχεία που φτιάχνουν, οι εργασίες τους με αυτά τα κριτήρια. Για να αρχίσει πλέον να μπαίνει μια τάξη τουλάχιστον στο θέμα της πληροφορίας που χρησιμοποιείται σε έρευνα και για παραπέρα χρήση. Για τη θέση τη δικιά μας σαν εκπαιδευτική. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς οι εκπαιδευτικοί να μάθουμε 5 βασικά πράγματα για αυτό που λέγεται επιμέλεια ψηφιακού υλικού. Το κάνουμε, το ξαναλέω. Πριν δώσουμε ένα αρχείο, πριν δώσουμε ένα σύνδεσμο ενδεχομένως στα παιδιά μας για να μελετήσουν, τον έχουμε περάσει εμείς και τον έχουμε ελέγξει. Το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Μετά, θα πρέπει να κάνουμε μικρές εργασίες οι οποίες θα δίνουν συγκεκριμένη πληροφορία στους μαθητές για να τους βάλουμε να διαλέξουν πράγματα, άρα να τους περάσουμε τη λογική της επιλογής, να μην βρούνε ό,τι βρούνε, μάλλον να μην το παίρνουν όπως είναι, αλλά να το διαλέγουν. Και φυσικά θα πρέπει να διαδώσουμε αυτές τις αρχές όσο μπορούμε περισσότερο μεταξύ τους μέσα από συζητήσεις ή μέσα από έργα, όπως είπαμε, που θα τα ανεβάζουν στο διαδίκτυο. Είναι μια πρώτη ιδέα περισσότερο για προβληματισμό, είναι κάποιες σκέψεις που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε και να συζητήσουμε εφόσον θέλετε, προσπαθώντας να δώσουμε στους μαθητές μας κριτήρια και τρόπους να κινούνται όσο γίνεται πιο σωστά μέσα στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε ερωτήσεις οτιδήποτε και αν αργότερα χρειαστείτε οτιδήποτε, το mail μου είναι στη διάθεσή σας. Εδώ. Είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Ορίστε, σας πω. Συγγνώμη, πήρα εγώ φορά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς
αναφέρεται το θέμα της αξιολόγησης μάλλον ψηφιακού υλικού στο επίπεδο του περιεχομένου, στο επίπεδο της κωδικοποίησης, μορφοποίησης, τυποποίησης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη φάση που είμαστε σαν εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι στο επίπεδο του περιεχομένου. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή πρέπει να διαλέγουμε λιγάκι τι δίνουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, οπότε σε αυτή τη φάση. Εάν μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποιο ερευνητικό επίπεδο, με κάποια έρευνα κλπ. Σαφώς τότε θα πρέπει να πάμε και στο περιεχόμενο. Συγγνώμη, ενώ στην κωδικοποίηση, αφού είπατε. Ναι, επειδή αναφερθήκατε. Ναι, είναι μια, το ξαναλέω, είναι μια πολύ γενική προσέγγιση, προσπαθώντας ακριβώς να βάλω κάποιο προβληματισμό. Αλλά σίγουρα στην φάση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, ναι, μιλάμε πια για το περιεχόμενο. Και να ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό. Θεωρείτε ότι πραγματικά είναι εφικτό να φτιαχτεί ένα σύστημα τυποποίηση το οποίο θα αξιολογεί το περιεχόμενο? Δηλαδή, αυτό είναι και domain specific πάρα πολύ. Θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω. Μιλώντας ρεαλιστικά, πώς το βλέπετε εσείς? Προσπαθώντας να φτιάξω όλα αυτά τα πράγματα που λέμε μέσα σε 10 σελίδες που είναι η εργασία, από όλα αυτά τα οποία διάβασα και μάλιστα και πάλι συνοχή. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια ποικιλομορφία και τέτοια πολυγλωσία σε όλο αυτό το θέμα που φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτά τα κοινά κριτήρια. Ακούγοντα την ερώτηση τη συνολική του Δωρά και ακούγοντα και αυτό που όσο μα είπατε νωρίτερα, είπατε και στο τέλο ότι δεν υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια που είναι για την επιμέλεια του ψηφιακού υλικού. Η εισαγωγή λέξεων κλειδιών στα παλαιά αρχεία και μόνο, γιατί δεν μα καλύπτει σαν πρώτο στάδιο? Με βάση αυτό που με ρώτησε η συνάδελφος. Γι' αυτό και ακριβώς. Σε πρώτο στάδιο, άλλωστε το ξέρετε όλοι έτσι που κουκλάουμε, που λέμε. Δηλαδή λέξεις και διαβάζουμε έτσι. Ναι, αλλά η ποιότητα του περιεχομένου δεν μπορεί να αξιολογηθεί παρά μόνο συγκρίνοντας τις δυνατικές μας γνώσεις του κλάδου, της ειδικότητας, κατά περίπτωση κλπ. Και προσπαθούντας να δούμε αν αυτά τα οποία γράφουν είναι σωστά και έχουν και νόημα. Οπότε σε πρώτη φάση έτσι θα δουλέψουμε. Δεν μπορούμε κάποιο. Να το πει ένα τελευταίο.